8,7, 8,8 μονάδες, κύριε Μαύρο. Ναι, ναι. Γιατί μπερδεύτηκα για κάποια στιγμή. Ναι, μπερδεύτηκα, έδειχνε άλλα εκεί. Τι ήταν αυτά που ήτανε μας λάθος, έγινε αναγραμματισμό. Όχι, ξέρετε τι έκανε, κύριε Τράγκα. Μας έδειχνε συγκεντρωτικό του 50%. Ακριβώς, ναι, ναι. Ενώ τώρα μας δίνει την εκτίμηση. Λέω κι εγώ. Λοιπόν, επιβεβαιωνόμαστε για τις 150 έδρες που σας είπα πριν. Θα ζήσουμε θρίλερ μέχρι το πρωί για το αν θα είναι από 149 ως 151, είπε. Έτσι. Λιμπερασιόν. Τι λέει η Λιμπερασιόν? Το νέο πρόσωπο της Ευρώπης. Το νέο πρόσωπο της Ευρώπης και εξώφυλλο Αλέξης Τσίπρας στη Λιμπερασιόν. Τώρα βλέπουμε ότι η Χρυσή Αυγή είναι 0,4 πάνω από το ποτάμι. Φαίνεται ότι έστω και οριακά κερδίζει την τρίτη θέση. Αντιλαμβάνεστε τι δημιουργείται τώρα. Ότι αν μείνουν έτσι τα αποτελέσματα και δεν βγαίνει η κυβέρνηση και πρέπει να γίνει συνεργασία, πρέπει να συνεργαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ οπωσδήποτε με κάποιο κόμμα, διότι διαφορετικά ενδέχεται ο κ. Μιχαλολιάκος να κάνει επίσκεψη στον κ. Παπούλια. Εκτός αν πάμε σε εκλογές πριν πάρει την τρίτη εντολή ο κ. Μιχαλολιάκος. Ούτε αυτό αποκλείεται, κύριε Μαύρο. Ούτε αυτό αποκλείεται. Δεν το ξέρω. Επίσης, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει τη δυνατότητα μετά τις δύο πρώτες εντολές, αν θέλει, και σύσκεψη αρχηγών να κάνει πριν πάει στην τρίτη. Και εκεί να αποφασίσουν, για παράδειγμα, ή ότι κάνουν κυβέρνηση ή ότι πάνε σε εκλογές. Θέλω να πω, δεν είναι τόσο. Όχι, δεν είναι. Και τηλεφωνικά μπορεί να επικοινωνήσει. Δεν είναι απαραίτητο να κάνει. Θέλω να σας πω κάτι όμως. Ναι, κύριε Τράγκα. Όταν έχουμε κοινοβουλευτισμό και δημοκρατία και παίρνουν μέρος κόμματα όπως και η Χρυσή Αυγή, γιατί επιτρέπεται συνταγματικά, νομικά, δεν μπορείς να αποκλείεις και το ενδεχόμενο ότι μπορεί να κληθεί από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ο αρχηγός τους, γιατί τότε είναι μια κολοβωμένη δημοκρατία, μια κολοβωμένη κοινοβουλευτική διαδικασία, εκλογική διαδικασία. Βλέπω ότι συζητείται πολύ από την αρχή το αν δηλαδή γίνει τρίτο κόμμα η Χρυσή Αυγή. Μεταξύ μας, εγώ δεν περιμένω.